το 45ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, που θα κορυφώσει τις εκδηλώσεις του τις 19, 20 και 21 του Σεπτέμβρη στο Πάρκο Τρίτσι. Επιλέξαμε φέτος για σύνθημα, ειδικά σε μια δραστηριότητα που ξεκίνησε αμέσως μετά τις αλλεπάλληλες εκλογικές μάχες, με τους αγώνες, τα όνειρα, τη δύναμή μας, θα χτίσουμε ένα κόσμο ελεύθερο, ανοιχτό, γεμάτο ελπίδα, το σοσιαλισμό. Δηλαδή, δανειστήκαμε ένα στίχο του Ναζίμ Χικμέτ, του μεγάλου αυτού Τούρκου κομμουνιστή ποιητή, και τον ντύσαμε με αυτό που θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλη ανάγκη σήμερα, να συζητήσουμε με την νεολαία και στο φόντο των εκλογικών μαχών και των νέων εξελίξεων που έχουμε με τις αλλαγές της κυβέρνησης, με την συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής και το μέλλον που καταδικάζουν την νεολαία να ζει σήμερα μέσα στην εκμετάλλευση. Να συζητήσουμε γι' αυτό, να συζητήσουμε για την ανάγκη ριζικών ανατροπών, για την ανάγκη νεολαία να παλέψει για να κατακτήσει τη ζωή που τη στερούν σε ένα σοσιαλιστικό αύριο. Ξέρετε ότι διαχρονικά το φεστιβάλ συνδυάζει πάρα πολλές μορφές για να περάσει αυτό το περιεχόμενο που είπαμε πριν. Την ανάγκη δηλαδή να παλέψουμε για συνολικές ανατροπές. Αυτές οι μορφές βεβαίως έχουν την πολιτική συγκέντρωση με τον Γενικό Γραμματέα το Σάββατο 21 του Σεπτέμβρη. Μια μεγάλη πολιτική συγκέντρωση που πραγματικά κατακλείζει το Πάρκο Τρίτσι, αλλά είναι και πάρα πολλοί άλλοι τρόποι που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την νεολαία, πραγματικά να ανταλλάξουμε γνώμες, προβληματισμούς και να πείσουμε ακόμα και αυτούς που μπορεί να αισθάνονται ότι είναι βέβαιοι ότι δεν αλλάζει κάτι που προσπαθούν να πείσουν τη νέα γενιά σήμερα, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις. Βεβαίως για μια ακόμα χρονιά ξεχωρίζει ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Με νέους καλλιτέχνες που εμπνέονται από αυτό το περιεχόμενο του φεστιβάλ και δημιουργούν για το φεστιβάλ και για το σύνθημά του, με παλιότερους γνωστούς αγαπημένους καλλιτέχνες, αλλά και με νέες παρεμβάσεις. Προσπαθούμε με αφιερώματα να περάσουμε στη νέα γενιά τέτοια γνωστά τραγούδια. Έχουμε αφιέρωμα στο Λόρκα, αφιέρωμα στα επανεστατικά τραγούδια όλου του κόσμου που κάνει την καλλιτεχνική επιμέλεια ο Θάνος ο Μικρούτσικος. Έχουμε αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου που περίπου πριν από ένα χρόνο έφυγε από τη ζωή και τα τραγούδια του εδώ στην Ελλάδα και στο ελληνικό λαϊκό κίνημα, στο εργατικό κίνημα, έχουν συντροφεύσει χαρές, πόθους, αγώνες, όλα αυτά. Και νέους καλλιτέχνες που για πρώτη φορά έρχονται στο φεστιβάλ μας. Παράδειγμα είναι η Ματούλα Ιζαμάνη, ο Φίβος ο Δελιβοριάς μετά από πολλά χρόνια και άλλοι τέτοιοι καλλιτέχνες που θα βάλουν το στίγμα τους σε αυτό που θέλουμε να πούμε, να τραγουδήσουμε και να ετοιμάσουμε την οργάνωση, την αντεπίθεση της νεολαίας από την επόμενη και όλα μέρα του φεστιβάλ. Ο τρόπος που στείνεται το φεστιβάλ είναι ένα από τα στοιχεία που το κάνουν να αντέχει, να ξεχωρίζει και να είναι μοναδικό γεγονός για την νεολαία. Η εθελοντική προσφορά χιλιάδων μελών και φίλων της ΚΝΕ, του ΚΚΕ και κόσμου που έρχεται να βοηθήσει για το φεστιβάλ, του δίνουν μια πολύ ξεχωριστή έτσι, δυναμική, τόσο στο στήσιμο, που δεν αφορά μόνο να στήσουμε όμορφα τον χώρο που θέλουμε να διαμορφώσουμε, αφορά την καθαριότητα των χώρων που πάμε. Δείτε το παράδειγμα του Πάρκου Τρίτσι. Φέτος συμπληρώνουμε 10 χρόνια παρουσία στο Πάρκο Τρίτσι και θεωρούμε και εμείς και ο λαός της περιοχής ότι είναι πολύ μεγάλη η συμβολή του φεστιβάλ της ΚΝΕ, των κομμουνιστών μέσα στα μαζικά κινήματα, στους μαζικούς φορείς στην περιοχή, για να παραμένει ακόμα στη συζήτηση και στην ανάγκη διεκδίκησης να είναι κλειστό το πάρκο στα επιχειρηματικά συμφέροντα που βλέπουμε ότι τους έχει ανοίξει όρεξη για να το αξιοποιήσουν επιχειρηματικά και να είναι ανοιχτό πραγματικά στο λαό με δραστηριότητες, με διεκδικήσεις να αποκτήσει περισσότερους χώρους, υποδομές. Σε αυτό συμβάλλει ΚΝΕ κάθε χρόνο στην καθαριότητα, στην πυρασφάλεια μέσα στο καλοκαίρι και εκεί και σε άλλους χώρους που και ιστορικά μπορούμε να δούμε έχει συνδεθεί το φεστιβάλ με τέτοιες σημαντικές παρεμβάσεις σε όλη την Ελλάδα. Το γεγονός ότι το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή 45 χρόνια είναι η μεγαλύτερη πολιτιστική εκδήλωση με μεγάλη απήχηση στην νεολαία, δείχνει ότι είχε καλό ξεκίνημα. Και το ξεκίνημά του δεν ήταν μια τυχαία επιλογή. Κάλυψε μια μεγάλη ανάγκη
της εποχής εκείνης για την νεολαία. Δηλαδή, την ανάγκη να αποκτήσει η νεολαία ένα βήμα συσπήρωσης, διεκδίκησης, ψυχαγωγίας και συμμετοχής στην πολιτική ζωή. Σε αντίθεση και κόντρα με τις κυρίαρχες ιδέες, αντιλήψεις και επιδιώξεις. Δεν μπορούμε να πούμε καμία ανακρίβεια, γιατί έχουν περάσει από το φεστιβάλ εκατοντάδες, χιλιάδες κόσμου και έχουν ζήσει όλο το μεγαλείο του και έχει αγαπηθεί. Η απόφαση αυτή πάρθηκε ύστερα από μια επίσκεψη που έγινε στη Γαλλία. Είμαστε καλεσμένοι της Κομμουνιστικής Νεολαίας Γαλλίας σε μια αντίστοιχη εκδήλωση εκεί. Φεστιβάλ το ονομάζαν και αυτοί. Οι σύντροφοι όταν γύρισαν είχαν φέραν ορισμένες ιδέες, ορισμένες σκέψεις. Το μελετήσαμε και εκεί τον καλοκαίρι του 1975 αποφασίσαμε να κάνουμε και το δικό μας φεστιβάλ. Με μεγάλη συμμετοχή εθελοντική και προσφορά, μιλήσαμε με τους καλλιτέχνες, συμμετείχαν και στην διοργάνωση και με τις ιδέες τους και αυτοί. Και φτιάξαμε αυτό το φεστιβάλ του Ζωγράφου το Σεπτέμβριο του 1975. Ήταν μια μικρογραφία περίπου σαν τα σημερινά φεστιβάλ από άψη οργάνωσης. Και εμείς εντυπωσιαστήκαμε από τη συμμετοχή. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Πολύ μαζικό. 2-3 μέρες ήταν γεγονός μεγάλο για την Αθήνα. Αυτό μας έδωσε δύναμη και ενθουσιασμό και αποφασίσαμε επί τόπου σχεδόν κάθε χρόνο το φεστιβάλ θα γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο στην Αθήνα. Από την επόμενη χρονιά απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα το φεστιβάλ και συνεχίζει 45 χρόνια. Θα έλεγα ότι είναι το τρίτο φεστιβάλ που έγινε στο Περιστέρι. Γιατί το φεστιβάλ ήταν κόντρα στο κατεστημένο. Συσπήρωνε την νεολαία, ήταν μαγνήτης. Επομένως υπήρχε και αντίστοιχη ανησυχία και αντίδραση από τα διάφορα κέντρα της εξουσίας. Αποφασίσαμε να κάνουμε το φεστιβάλ στις δυτικές συνοικίες. Μέχρι τότε ήταν Ζωγράφου, το δεύτερο ήταν στην Κεσαριανή και λέμε το τρίτο να πάμε στο Ζωγράφου. Εκεί βρήκαμε ένα μεγάλο χώρο. Το πάρκο εκεί στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι, ναι. Αλλά αυτό το πάρκο είχε μέσα τόνους σκουπίδια. Μέχρι και ψόφια, ζώα, άλογα. Δηλαδή ήταν μια εστία μόλυνσης εκεί. Λέμε θα το κάνουμε εδώ, αποφασίσαμε να το καθαρίσουμε, το καθαρίσαμε, έγινε ένα πολύ όμορφο πάρκο, το ανοίξαμε και κόσμο στο Περιστέρι. Μεγάλος ενθουσιασμός από τον κόσμο στο Περιστέρι, όταν είδε αυτή την... Η κυβέρνηση τότε, Ράλι, αποφάσισε να μας... να βάλει εμπόδια στο φεστιβάλ και αποφάσισε με παρεμβάσεις διάφορες, να μην μας, δεν μας εγκρίνανε να περάσουμε, να πάμε σε αυτό το χώρο. Μας απαγόρευσαν στην ουσία να χρησιμοποιήσουμε το φεστιβάλ και τους γύρω χώρους, είχε και ένα μικρό γήπεδο εκεί. Αυτό προκάλεσε ένα τεράστιο κίνημα διαμαρτυρίας. Μεγάλο κίνημα διαμαρτυρίας. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Νεολαία, καλλιτέχνες, δήμαρχοι, άλλοι παράγοντες και τελικά υποχρεώθηκαν να κάνουν πίσω. Το φεστιβάλ έγινε και ήταν από πάρα πολύ μαζικό. Πάρα πολύ μαζικό. Ήταν εντυπωσιακή η συμμετοχή. Μια μεγάλη κατάκτηση του νεολαϊκού κινήματος. Γιατί δεν είναι μόνο ότι προσφέρει μια ολοκληρωμένη ψυχαγωγία. Είναι δημιουργία και είναι
μια αναζήτηση πραγματικά των δρόμων που θα φτάσει η νεολαία σε έναν κόσμο των ονείρων της, όπως λένε και οι εκνήτες σήμερα.